Αλλά θέλω να αναφερθώ και στο θέμα των ξένων, τους ξένους. Κανείς μας δεν... σε κανέναν μας δεν αρέσει να βλέπουμε χιλιάδες ξένων να έρχονται στην Ελλάδα. Που οι ακροδεξιοί τους λένε εισβολείς, λαθροεισβολείς, ο Βελόπουλος αυτοί, τους λένε εισβολείς. Δεν μας αρέσει που μπαίνουν οι ξένοι. Και δεν μας αρέσει γιατί είμαστε μια χώρα που δεν μπορούμε να φιλοξενούμε άπειρους. Νομίζω ήδη έχουμε υπερβεί τις δυνατότητές μας. Σαν χώρα φιλόξενη έχουμε υπερβεί τις δυνατότητές μας. Δεν έχουμε άλλη, ούτε δουλειά έχουμε να δώσουμε σε ξένους. Δεν έχουμε δουλειά. Οι μόνες χώρες τώρα που παίρνουν ξένους, αν καλύπτουν, αν έχουν άδεια, αν είναι πρόσφυγες κανονικοί και βγαίνουν από τη Frontex κανονικοί πρόσφυγες, οι μόνες χώρες είναι η Γερμανία, ο Βέλγιο, η Φιλανδία και η Ολλανδία και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες παίρνουν εγκεκριμένους πρόσφυγες. Δηλαδή πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, όχι μετανάστες και μόνον. Ξένους δηλαδή που ήρθαν φεύγοντας από μια χώρα πιο φτωχιά. Τέτοιους δεν παίρνουν. Παίρνουν μόνο από εμπόλεμες ζώνες. Επαναλαμβάνω, οι μόνες χώρες που παίρνουν αυτή τη στιγμή ξένους είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Ιταλία, η Ισπανία έχουν πρόβλημα πλέον. Δεν μπορούν να πάρουν. Και η Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία, από ό,τι θα μάθατε, παρουσιάστηκαν και κάποιοι στρατιωτικοί έτοιμοι να κάνουν δικτατορία. Το ξέρετε ότι απείλησαν τον Μακρόν με δικτατορία αν αυξηθεί ο αριθμός των ξένων. Πιστεύω να τα πληροφορήσετε αυτά. Ότι αρχίζουν και τρίζουν τα πολιτεύματα στην Ευρώπη. Άρα το ζήτημα είναι μεγάλο το ζήτημα των ξένων. Αλλά δεν είναι λύση αυτή που λέει ο Βελόπουλος να βάλουμε τους ξένους σε ξέρω νήσια. Γιατί αν τολμήσουμε και το πούμε αυτό δημοσίως, θα μας διώξουν από την Ευρώπη. Θα αποβληθούμε αυθημερών από την Ευρώπη. Εδώ και τον Γκουαντανάμο που υπήρχε σαν φυλακή για τους Αμερικανούς, το έκλεισαν. Δηλαδή έχει προχωρήσει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν πούμε, κάνουμε μεγάλες φυλακές ή ξερονήσια όπου αποκλειστικώς θα φιλοξενούνται υπόδικοι ή κατάδικοι, αυτό αυτομάτως βγάζει τη χώρα, την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι απόψεις Βελόπουλου είναι προς την τρέλα. Προς την παράνοια είναι γενικώς. Μπορεί να αρέσουν σε κάποιους ακροδεξιούς που ακούνε για θανατικές ποινές, για διώχτε τους ξένους, πυροβολήστε τους, πετάχτε τους στη θάλασσα. Τέτοιες απόψεις στα καφενεία ακούγονται. Αλλά δεν μπορούν να λεχθούν σοβαρά από πολιτικό κόμμα. Σε συζήτηση καφενόβιων αναφέρονται. Κι εγώ τις ακούω όπου γυρίζω. Στην Ελλάδα ζω. Αλλά δεν θεωρώ σοβαρούς πολιτικούς αυτούς που τολμούν και τα λένε δημοσίως. Δεν είναι τόσο απλό.